Καλησπέρα σας. Στη δεύτερη παρουσίαση των αριθμητικών προβλημάτων θα μιλήσουμε και πάλι για ποσοστά. Αυτή τη φορά όμως θα αναλύσουμε τη δεύτερη περίπτωση. Όπως είπα στην προηγούμενη παρουσίαση, έχουμε δύο περιπτώσεις με ποσοστά. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε μεταβολές. Μεταβολές δηλαδή αριθμών με ένα ποσοστό, συνήθως χρονικές, όπου έχουμε μία αρχική τιμή, μεταβάλλεται κατά ένα ποσοστό και προκύπτει μία τελική τιμή. Όμως ποσοστά έχουμε και με διαφορετικούς τύπους ασκήσεων. Για να δούμε ακριβώς τι εννοούμε. Εδώ, σε αυτή τη δεύτερη μορφή, δεν υπάρχει χρονική μεταβολή. Αυτό το οποίο ισχύει είναι πως έχουμε έναν αριθμό απόλυτο, ο οποίος εκφράζει ένα σύνολο, που μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη ο πληθυσμός μιας χώρας, της Ελλάδας, και ένας άλλος αριθμός επίσης, ο οποίος εκφράζει ένα υποσύνολο, δηλαδή παραδείγματος χάρη τους αγρότες, τους Έλληνες αγρότες. Και οι δύο είναι απόλυτοι αριθμοί. Παραδείγματος χάρη έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό και 3 εκατομμύρια αγρότες. Αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να βρούμε είναι το εξής. Είτε το ποσοστό των αγροτών, έχοντας ως δεδομένα τους απόλυτους αριθμούς, όπως είπαμε πριν, του πληθυσμού και των αγροτών, δηλαδή του συνόλου και του υποσυνόλου, είτε τον αριθμό των αγροτών, τον απόλυτο αριθμό, έχοντας ως δεδομένα τον απόλυτο αριθμό του πληθυσμού και το ποσοστό των αγροτών, και τέλος, μπορεί να μας ζητείτε να βρούμε το συνολικό αριθμό του πληθυσμού έχοντας ως δεδομένα τον απόλυτο αριθμό των αγροτών, δηλαδή παραδείγματος χάρη τα 3 εκατομμύρια που μπορεί να είναι οι αγρότες και το ποσοστό επί του πληθυσμού που αντιπροσωπεύουν, δηλαδή παραδείγματος χάρη το 30%. Με αυτά τα δύο δηλαδή στοιχεία θα μπορέσουμε να βρούμε το συνολικό πληθυσμό. Η πρώτη περίπτωση είναι η έβρεση του ποσοστού του υποσυνόλου. Είναι δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία έχουμε τους δύο απόλυτους αριθμούς. Έχουμε δηλαδή τον απόλυτο αριθμό του πληθυσμού και έχουμε και τον απόλυτο αριθμό των αγροτών, του συνόλου και του υποσυνόλου. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Διαιρούμε τον απόλυτο αριθμό του υποσυνόλου, τα 3 εκατομμύρια, το μικρό δηλαδή κομμάτι, με τον απόλυτο αριθμό του συνόλου, τα 10 εκατομμύρια. Άμα διαιρέσουμε τα 3 εκατομμύρια με τα 10 εκατομμύρια, θα βγει ένα αποτέλεσμα 0,30, το οποίο αν το πολλαπλασιάσουμε με 100, θα μας δώσει το 30 που ως ποσοστό αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στους αγρότες και στον πληθυσμό στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Για να δούμε μία άσκηση. Σας δίνω λίγο χρόνο να τη δείτε και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά. Πώς λύνεται αυτή η άσκηση? Όπως είπαμε πριν, έχουμε να κάνουμε 4 διαιρέσεις για να βρούμε τα 4 ποσοστά και να δούμε φυσικά ποιο είναι το μεγαλύτερο. Θα διαιρέσουμε το υποσύνολο, δηλαδή τους εργαζομένους, διά το σύνολο, δηλαδή διά τον πληθυσμό, για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Στην Ελλάδα το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης θα είναι 0,6066, το οποίο το πολλαπλασιάζουμε με το 100 και μας δίνει τον αριθμό σε ποσοστό πλέον, 60,66%. Στην Κύπρο το αποτέλεσμα είναι 0,5442, δηλαδή 54,42%.
στο Βέλγιο είναι 62,47% και στη Βουλγαρία, που είναι η σωστή απάντηση, είναι 63,72%. Η δεύτερη περίπτωση είναι η έβρεση του απόλυτου αριθμού του υποσυνόλου. Εδώ τι έχουμε ως δεδομένα? Δεδομένα μας είναι ο απόλυτος αριθμός του συνόλου, δηλαδή παραδείγματος χάρη ο πληθυσμός, τα 10 εκατομμύρια, και το ποσοστό του υποσυνόλου επί του συνόλου. Δηλαδή μπορεί να μας δίνεται ότι στα 10 εκατομμύρια το 30% είναι αγρότες. Τι θα κάνουμε για να βρούμε τον απόλυτο αριθμό του υποσυνόλου, δηλαδή τον αριθμό των αγροτών? Πρώτα θα διαιρέσουμε το ποσοστό με το 100 για να γίνει δεκαδικός, θα γίνει δηλαδή 0,3 σε αυτό το παράδειγμα, και μετά θα το πολλαπλασιάσουμε με τον απόλυτο αριθμό του συνόλου, δηλαδή το 0,3 με το 10 εκατομμύρια θα μας δώσει 3 εκατομμύρια και αυτός θα είναι ο αριθμός των ακροτών. Πάμε να δούμε μία ακόμη άσκηση. Εδώ θα δουλέψουμε με δύο από τις τέσσερις χώρες που έχουμε, καθώς σε αυτές αναφέρεται η ερώτηση. Πόσοι περισσότεροι είναι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία? Πρέπει δηλαδή να βρούμε τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό των συνταξιούχων, δηλαδή τον απόλυτο αριθμό του υποσυνόλου στις δύο αυτές χώρες, ούτως ώστε μετά να βρούμε τη διαφορά τους. Τι θα κάνουμε? Όπως είπαμε πριν, θα διαιρέσουμε τα ποσοστά, πρώτα το 8,2 με το 100 θα γίνει 0,082 και θα το πολλαπλασιάσουμε με το συνολικό αριθμό που αντιπροσωπεύει ο πληθυσμός, δηλαδή με τα 10.450.000. Το ίδιο θα κάνουμε και με τη Βουλγαρία. Θα διαιρέσουμε πρώτα το 7,9 με το 100, θα προκύψει 0,079, και αυτό θα το πολλαπλασιάσουμε με το συνολικό πληθυσμό, με τα 9.070.000. Θα βρούμε τους δύο αριθμούς και φυσικά αμέσως μετά θα δούμε τη διαφορά τους. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 856.900 και στη Βουλγαρία είναι 716.530. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τα νούμερα δεν είναι φυσικά πραγματικά, απλά χρησιμοποιούνται για το σκεπτικό της συγκεκριμένης άσκησης. Στη συνέχεια αφαιρούμε τους συνταξιούχους της Βουλγαρίας από τους συνταξιούχους της Ελλάδας και η σωστή απάντηση είναι η Β. Η τρίτη περίπτωση, όπως είπαμε, είναι η έβρεση του απόλυτου αριθμού του συνόλου. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε ως δεδομένα τον απόλυτο αριθμό του υποσυνόλου, δηλαδή τον αριθμό των αγροτών παραδείγματος χάρη, ότι είναι 3 εκατομμύρια, και το ποσοστό του υποσυνόλου επί του συνολικού πληθυσμού, επί του συνόλου. Δηλαδή ποσοστό αγροτών επί του συνολικού πληθυσμού 30%. Πώς θα βρούμε εδώ πέρα τον ακριβή απόλυτο αριθμό του πληθυσμού, του συνόλου? Εδώ θα κάνουμε μία διαίρεση. Πρώτα θα έχουμε διαιρέσει το 30 με το 100, θα γίνει 0,30, και μετά θα διαιρέσουμε τον απόλυτο αριθμό του υποσυνόλου, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια, με το δεκαδικό του ποσοστού. Δηλαδή τα 3 εκατομμύρια διά 0,3, άμα το κάνουμε, θα μας δώσει αποτέλεσμα 10 εκατομμύρια, όπου θα είναι ο πληθυσμός.
Εδώ θέλω επίσης να τονίσω πως όπως έχετε δει σε όλες αυτές τις πράξεις και σε αυτή που κάνουμε εδώ πέρα, στο ποσοστό δεν προσθέτουμε τη μονάδα. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Πάμε να δούμε όμως και πάλι μία άσκηση. Εδώ καθώς καλούμαστε να βρούμε ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό, είναι προφανές αυτό που πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με όσα είπαμε ως τώρα. Θα διαιρούμε στην κάθε χώρα τον αριθμό των αγροτών που αποτελούν τον απόλυτο αριθμό του υποσυνόλου με το ποσοστό αυτού του υποσυνόλου επί του συνολικού πληθυσμού αφού πρώτα το έχουμε διαιρέσει με το 100. Δηλαδή στη χώρα Α θα διαιρέσουμε το 1.560.000 με το 0,272, στη χώρα Β το 1.180.000 με το 0,305 και ούτω καθεξής. Για να δούμε ποια χώρα έχει πράγματι το μεγαλύτερο πληθυσμό. Βλέπουμε ότι η χώρα Γ έχει 5.892.116 και αυτή είναι η πολυπληθέστερη. Ακολουθεί η χώρα Α, είναι ακριβώς τα αποτελέσματα των διαιρέσεων που είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, ελπίζω να μας έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε τα ποσοστά στις περιπτώσεις που αφορούν σχέσεις ανάμεσα σε δύο αριθμούς, για την ακρίβεια σχέσεις συνόλου-υποσυνόλου, ή οι οποίες δεν εμπεριέχουν χρονική μεταβολή. Εδώ βέβαια θα πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο ξεκάθαρο πότε χρησιμοποιούμε και πότε δεν χρησιμοποιούμε τη μονάδα στα ποσοστά. Αν έχουμε προσέξει τις δύο παρουσιάσεις, νομίζω ότι είναι εύκολο πλέον να το απαντήσουμε. Τη μονάδα την προσθέτουμε όταν έχουμε ένα φαινόμενο αλλαγής μίας τιμής. Μία τιμή δηλαδή αλλάζει, συνήθως στη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου και προκύπτει τελικά να υπάρχει αυτή η τιμή να είναι η αρχική, αλλάζει κατά ένα ποσοστό και μετά έχουμε μία τελική. Τι είπαμε ότι κάνουμε για να βρούμε την τελική? Πολλαπλασιάζουμε την αρχική με το ποσοστό μεταβολής προσαυξημένο με τη μονάδα. Ας δούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, το οποίο κατά κόρον χρησιμοποιείται σε ασκήσεις της ΕΠΣΟ. Είναι η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι από μόνο του ένα καλάθι με προϊόντα, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη χρονική αξία. Κάθε χρόνο αυτό το καλάθι μεταβάλλεται. Αν μεταβάλλεται θετικά, προστίθονται κάποια προϊόντα. Αν μεταβάλλεται αρνητικά, προφανώς αφαιρούνται. Αυτό όμως τι σημαίνει? Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί? Η ποσοστιαία μεταβολή σημαίνει ότι το ΑΕΠ από το 2015, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, έχει μεταβληθεί κατά 2,3%, και για να το βρούμε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την αρχική τιμή, η οποία ενδεχομένως θα μας δίνεται στην άσκηση του ΑΕΠ, με το 1,023, για να βρούμε ακριβώς στο τέλος του 2016 πόσο θα γίνει το ΑΕΠ. Στη συνέχεια θα πρέπει, αν θέλουμε να βρούμε στο τέλος του 2019 πόσο έχει φτάσει το ΑΕΠ, θα πρέπει να κάνουμε τους αντίστοιχους πολλαπλασιασμούς
και για τα 3 επόμενα έτη. Στα ποσοστά δεν προσθέτουμε τη μονάδα στην περίπτωση που αναλύσαμε σήμερα. Δηλαδή όταν υπάρχει μία σχέση ανάμεσα σε ένα σύνολο και σε ένα υποσύνολο, σε δύο αριθμούς που έχουν αυτήν ακριβώς την συσχέτιση και βέβαια δεν υπάρχει μία μεταβολή τιμής. Τότε ουσιαστικά το ποσοστό το χρησιμοποιούμε ως δεκαδικό. Το έχουμε διαιρέσει δηλαδή με το 100, έχει γίνει παραδείγματος χάρη το 40% 0,40 και το χρησιμοποιούμε με αυτή τη μορφή για να κάνουμε τις πράξεις που θέλουμε όπως είδαμε παραπάνω. Για να δούμε το παράδειγμα με την ανεργία. Επίσης, δείκτες ανεργίας χρησιμοποιούνται συχνά στις ασκήσεις της έψω και εδώ τα ποσοστά αυτά δεν καταγράφουν, δεν συνιστούν κάποια μεταβολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 2014, παραδείγματος χάρη, στην Κύπρο το 16,2% του πληθυσμού ήταν άνεργοι. Το 2015 ένα άλλο ποσοστό, ένα διαφορετικό ποσοστό πληθυσμού ήταν άνεργοι. Δηλαδή έχουμε παραδείγματος χάρη στην πρώτη περίπτωση 100.000 ανέργους το 2014 και το 2015 έχουμε 90.000 ανέργους. Αυτά τα ποσοστά είναι επί του πληθυσμού, δηλαδή επί του συνόλου. Επομένως από αυτό από αυτή και μόνο τη λεκτική περιγραφή, δηλαδή ότι είναι ποσοστό επί του πληθυσμού, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πως μιλάμε εδώ για σχέσεις συνόλου και υποσυνόλου.